Καλώς ήρθατε. Η σημερινή παρουσίαση έχει θέμα το IB, το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου. Οπότε σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και στο καινούριο μας κτίριο. Οι περισσότεροι προλάβατε να κάνετε μια γρήγορη ξενάγηση. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που είδατε. Και να ξεκινήσουμε με τις ευχαριστίες μας για τους δωρητές, οι οποίοι έκαναν πραγματικότητα ένα ολόκληρο πρόγραμμα, ένα κέντρο εκπαιδευτικής αριστείας, αν θέλετε, μέρος του οποίου είναι και το κτίριο που μόλις είδατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στο ολοκένουργιο κτίριο, αλλά και στην παρουσίαση αυτή του Διεθνούς Απολυτηρίου. Είμαι η Άννα Ιπετμέζα, θα είμαι διευθύντρια στο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε και θα κλείσουμε μαζί την σημερινή παρουσίαση. Να σας γνωρίσω τους συνεργάτες μου. Είναι εδώ η κυρία Μπακόλα, υποδιευθύντρια του προγράμματος, με την οποία πολύ πιθανό να συναντηθείτε τις επόμενες μέρες, όπως θα ακούσετε και στην παρουσίαση, και ο κύριος Τερζίδης, ο οποίος θα κάνει και μέρος της σημερινής παρουσίασης. Είναι και πολλοί άλλοι συνεργάτες μας εδώ, τους καλωσορίζουμε όλους. Δεν θα τους συστήσω όλους. Αν χρειαστεί, θα σας συστήσω όταν έρθει η ώρα. Ναι. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Πριν μπω στις λεπτομέρειες για το IB, να σας πω τα νέα του οργανισμού, αν θέλετε. Θα ξέρετε ίσως ότι το Ανατόλια και το Pinewood ενώσαν τις δυνάμεις τους πριν από κάποια χρόνια και από το Σεπτέμβριο του 2024 θα λειτουργήσουμε ένα ενοποιημένο πλέον πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου. Αυτό μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα για τα παιδιά σας και θα είναι σίγουρα το μοναδικό στη Βόρειο Ελλάδα. Οι μαθητές που είναι τώρα στην πρώτη λυκείου έχουν πλέον μπροστά τους 4 εναλλακτικά προγράμματα σπουδών. Το πρώτο, το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου, είναι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα σε λεπτομέρεια. Η δεύτερη, μια άλλη επιλογή τους θα μπορούσε να είναι προφανώς το ελληνικό σχολείο, το ενιαίο λύκειο. Το Pinewood προσφέρει και 2 ακόμα αγγλόφωνα προγράμματα, το American Diploma και το Advanced Placement. Προχωράω, μπαίνω πια στο θέμα. Θέλω να σας πω 2 λόγια για την ιστορία. Υπάρχει ένας οργανισμός, ονομάζεται IB, ιδρύθηκε το 1968 στη Γενέβη και είναι ο οργανισμός ο οποίος σχεδιάζει αυτό το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουμε, ελέγχει και εξουσιοδοτεί τα σχολεία για να προσφέρουν αυτό το πρόγραμμα και οργανώνει την εξεταστική περίοδο και τη βαθμολόγηση των παιδιών. Το ότι έχει λοιπόν πάνω από 50 χρόνια ιστορίας έχει και αυτό τη σημασία του όσον αφορά το πόσο γνωστό είναι το πρόγραμμα αυτό και το πόσο έχει καταφέρει να καταξιωθεί όλα αυτά τα χρόνια με την αναγνώριση που αυτό σημαίνει από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Ανατόλια έλαβε την εξουσιοδότηση για να προσφέρει το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου το 1997, το Pinewood πολύ σύντομα μετά από αυτό. Άρα και τα 2 σχολεία έχουν 25 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία του προγράμματος, στις υποστηρικτικές δομές, όπως είναι η συμβουλευτική για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια κτλ. Το 2015 και το 2022 αντίστοιχα για το κάθε σχολείο διευρύνθηκε λίγο πολύ η συνεργασία με το IB, καθώς και τα 2 σχολεία υιοθέτησαν το πρόγραμμα του ίδιου οργανισμού για τα μικρότερα παιδιά. Αυτοί από εσάς που είστε στο Ανατόλιο θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, είναι το MYP, το ίδιο βέβαια και για το Pinewood. Και τέλος, Σεπτέμβριο του 2024, από φέτος λοιπόν, όπως είπαμε, ενοποιούνται και θα τρέχουμε πλέον ένα πρόγραμμα για όλους τους μαθητές, Ανατόλια Pinewood, και βέβαια καλωσορίζουμε όπως κάθε χρόνο και πολλά παιδιά από άλλα σχολεία, πολλοί και από άλλες πόλεις. Δεν είπα και έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό, ότι ευχαριστώ πολύ τους 4 μαθητές μας που σας κάναν τις ξεναγήσεις. Ο Βασίλης, η Τέρψη, η Εροφίλη, μπράβο, και η Ραυζά. Είναι 4 μαθητές που μένουν στο οικοτροφείο και με μεγάλη χαρά σας έκαναν αυτές τις ξεναγήσεις. Να ρωτήσω πόσοι από εσάς είστε μαθητές και γονείς Ανατόλια, έτσι για να έχουμε οπτικά μια εικόνα. Okay. Από το Pinewood έχουμε κάποιους σήμερα ή έχουμε για κάποιους σήμερα και περισσότεροι θα είναι την Πέμπτη, φαντάζομαι. Και έχουμε και κόσμο από άλλα σχολεία. Okay. Ωραία. Καλώς ήρθατε όλοι. Έτσι κάπως είναι και τις περισσότερες φορές. Μπαίνω λοιπόν στα δικά μας, στα αυτά που ήρθατε να ακούσετε για το IB. Το IB είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα με τα οποία θα ξεκινήσει ένας μαθητής είναι και αυτά με τα οποία θα τελειώσει. Θα το δείτε λοιπόν σαν μία ολοκληρωμένη διετία
Διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Θεωρείται ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αυτό θα το δείτε σιγά σιγά, γιατί ξεκινάει από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία η οποία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών και η αξιολόγηση των μαθητών. Είναι λοιπόν για μαθητές που αντί να κάνουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη Λυκείου σε κάποιο άλλο σύστημα, όπως το ελληνικό ή το αμερικάνικο, επιλέγουν το πρόγραμμα του IB. Τα τμήματά μας είναι μικρά, είμαστε μέχρι 15 μαθητές σε κάθε τμήμα και αυτό γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε. Θεωρούμε ότι για το IB, όταν ενδιαφέρεται ένας μαθητής, είναι ένας μαθητής, μια μαθήτρια που θέλει να παίρνει πρωτοβουλίες, που θέλει να έχει κεντρικό ρόλο στη μάθησή του, να κάνει τις επιλογές του και να αντιμετωπίζει, αν θέλετε, τη μάθηση με έναν τρόπο δυναμικό. Θα το εξηγήσω και παρακάτω αυτό. Οι περισσότεροι μαθητές μας έχουν ήδη αποφασίσει ότι προτιμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και αυτό συνήθως είναι η πραγματικότητα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει το δίπλωμα του IB ως ισότιμο και αντίστοιχο με το ελληνικό απολυτήριο λυκείου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα χρόνο αφού τελειώσει κάποιος μαθητής το IB, θα μπορούσε και να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι, δεν είναι προφανώς η προτεραιότητα αυτή ενός μαθητή που έρχεται στο IB, αλλά σαν λύση ασφαλείας, ίσως καλό είναι να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Παιδείας γι' αυτό. Θα σας τις πω λίγο παρακάτω. Επίσης, γνωρίζετε τη συζήτηση που γίνεται πλέον για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα πάντα μιλάω. Άρα και εκεί έχει αναγνώριση το δίπλωμα του IB, εφόσον ειδικά ο μαθητής το έχει αναγνωρίσει ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου. Άρα, κατά κύριο στόχο, οι μαθητές μας έχουν στόχο το εξωτερικό. Δεν αποκλείεται όμως, κατά κάποιο τρόπο, και η Ελλάδα, αν μας ενδιαφέρουν αυτές οι λύσεις. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία του προγράμματος και οι βασικές αρχές? Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Βλέπετε πίσω μου τη δήλωση αποστολής του οργανισμού και αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον και που έχω τονίσει με τα κίτρινα γράμματα είναι το γεγονός ότι η απόκτηση γνώσεων είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτής της δήλωσης αποστολής. Είναι μια δήλωση η οποία δείχνει το πώς η έμφαση είναι στο να διαμορφώσουμε νέους που να έχουν την όρεξη να μαθαίνουν για μια ζωή, άρα να έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό τον 21ο αιώνα. Να είναι μαθητές ολοκληρωμένοι, να είναι μαθητές που να ενδιαφέρονται για τον κόσμο γύρω τους, που να έχουν την ευρύτητα πνεύματος να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, αλλά πολλοί άλλοι, να δείχνουν αλληλοκατανόηση και σεβασμό και τελικά, ας το πούμε όσο μεγαλόπνοο κι αν είναι, να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Αυτό δεν θέλουμε όλοι από τη νέα γενιά. Θα μου πείτε ίσως ότι προφανώς αυτός είναι ο στόχος οποιοδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος και δεν σας λέω και τίποτα καινούριο. Έτσι είναι. Αυτό που νομίζω είναι καινούριο και διαφορετικό στο IB όμως, είναι το πώς δεν μένουμε σε ένα επίπεδο ευχολογίου, αν θέλετε, αλλά αυτή η δήλωση αποστολής με πολύ μεγάλη συνέπεια εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του προγράμματος, επιτυγχάνοντας τελικά τον στόχο της, την αποστολή της δηλαδή. Τι λένε για το IB διεθνώς? Υπάρχουν διάφορες έρευνες, θα σας δείξω λίγες από αυτές. Μία είναι και αυτή εδώ, η οποία συνδυάζει αυτά που σας είπα και την ιστορία του προγράμματος, αλλά και την καταξίωσή του ως ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτή τη στιγμή για παιδιά αυτής της ηλικίας. Άρα, μιλάει για τη φήμη του προγράμματος παγκοσμίως και για την αντίληψη, πολύ καλή αντίληψη που έχουν γι' αυτό μαθητές και γονείς. Το ερώτημα που έχετε, υποθέτω, είναι αυτό. Είτε είστε μαθητές, είτε είστε γονείς. Οι μαθητές θα αναρωτιούνται αν το πρόγραμμα αυτό τους ταιριάζει. Οι γονείς, αν το πρόγραμμα αυτό είναι η σωστή επιλογή για τα παιδιά σας. Αυτή την κεντρική ερώτηση, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε, σπάζοντάς την σε 4 υποερωτήματα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το σκεφτείτε. Καμιά φορά προτρέχουμε και σκεφτόμαστε μόνο το τέλος, που είναι τα πανεπιστήμια, που σε ποιο πανεπιστήμιο θα με βάλει το IB. Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε από την αρχή,
Άρα να σκεφτεί και ο μαθητής και ο γονιός πώς θέλω να μαθαίνω ή τι θέλω να μάθει το παιδί μου αυτά τα δύο χρόνια. Είναι άλλωστε δύο χρόνια από τα έξι της δευτεροβάθμιας και είναι χρόνια στα οποία και τα ίδια τα παιδιά εξελίσσονται πάρα πολύ. Άρα το τι θα μάθουν, πώς θα το μάθουν, κατά πόσο είναι προετοιμασμένα για το πανεπιστήμιο, είναι εξίσου σημαντικά με το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μπει κανείς. Και στο τέλος θα σας δείξουμε και κάποια, έτσι, πολύ σύντομα κάποια στοιχεία για κόστος σπουδών. Το σχήμα που βλέπετε πίσω μου είναι το μοντέλο του IB, αν θέλετε, ή το πρόγραμμα του IB με όλα του τα στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε από τη μέση, αν μπορέσω να το ορίστε, ωραία. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι στη μέση ακριβώς του μοντέλου είναι ο μαθητής και αυτό δεν είναι τυχαίο. Θεωρείται ένα πολύ μαθητοκεντρικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες του μαθητή, αν θέλετε, μπαίνουν μπροστά. Σημαίνει όμως ότι και ο μαθητής έχει την ευθύνη της πρωτοβουλίας για να αναλάβει δράση για αυτό που κάνει. Ξεκινάμε λοιπόν να συζητήσουμε το πώς ακριβώς κάνουμε τα πράγματα στο IB ή πώς πρέπει να περιμένει ένας μαθητής, μια μαθήτρια, ότι θα πρέπει να δουλέψει. Αυτό που βλέπετε είναι το προφίλ του μαθητή του IB, οι γονείς του Ανατόλια και του Pinewood που ήταν στο MYP, θα το έχουν δει πολλές φορές, είναι το λεγόμενο learner profile. Εξειδικεύει λίγο πολύ τη δήλωση αποστολής που σας έδειξα προηγουμένως σε 10 χαρακτηριστικά, τα οποία είναι αυτά που προσπαθεί να αναπτύξει ο μαθητής του IB. Άρα, να επιλέξω το IB ή όχι, μία ερώτηση που θα σας βοηθήσει είναι «Με ενδιαφέρει να αναπτύξω αυτά τα χαρακτηριστικά, τις θεωρώ αυτές τις δεξιότητες σημαντικές στον κόσμο αυτό που θα μεγαλώσω ή όχι». Είναι ένα καλό τεστ, νομίζω. Τι γίνεται λοιπόν, ο μαθητής του IB θα μελετήσει 6 μαθήματα, 3 από αυτά σε μεγαλύτερο βάθος. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ενισχύει και την ευρημάθεια, διότι δεν αφήνουμε απ' έξω καμία ομάδα μαθημάτων, αλλά επιτρέπουμε και την εξειδίκευση σε βάθος λοιπόν γνώση. Ο μαθητής του IB θα κληθεί να μάθει να κάνει έρευνα, με 2 κουβέντες να μάθει πώς να μαθαίνει. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό σήμερα από το να ξέρω ήδη την πληροφορία. Την πληροφορία μπορούμε να τη βρούμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ξέρουμε πώς να τη βρούμε και πώς να την αξιολογήσουμε. Οι μαθητές του IB θα πρέπει να σκέφτονται με κριτικό τρόπο. Για παράδειγμα, ακόμα και στις επιστήμες, πολλές από τις ερωτήσεις που αντιμετωπίζει ένας μαθητής είναι τέτοιες. Οι εργασίες που θα καταθέσει είναι τέτοιες. Θα πρέπει να μάθει να διατυπώνει ένα ερώτημα, να κάνει την ερευνά του και με κριτικό τρόπο να μπορεί να συζητήσει κατά πόσο βρήκε ή δεν βρήκε την απάντηση που ήθελε. Μπορεί να βρήκαμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περιμέναμε και να πάρουμε πολύ ψηλό βαθμό, γιατί αυτό που μετράει τελικά είναι η κριτική σκέψη και η τεκμηρίωση και όχι τόσο πολύ η άποψη, αν θέλετε, αυτή καθ' αυτή. Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν 2 γλώσσες, άρα επικοινωνούν σε 2 γλώσσες, και προφορικά και γραπτά, κάποιες φορές και ομαδικά. Αρχίζουν και εκτίθενται σε διαφορετικές απόψεις, άρα αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει μόνο μία προσέγγιση στα πράγματα. Τολμούν να αναλάβουν καινούριους ρόλους, να κάνουν καινούρια πράγματα, να διερευνήσουν ιδέες. Νοιάζονται για τον κόσμο γύρω τους και κάνουν και πράγματα ενεργά γι' αυτό μέσα από ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς. Εφαρμόζουν τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αναπτύσσονται ισορροπημένα και πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό, ο αναστοχασμός, reflection είναι η αγγλική λέξη, το να σκέφτομαι λίγο, να αναλογίζω με τις στρατηγικές που έχω χρησιμοποιήσει και να μπορώ να τις αναπροσαρμόσω. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Για να τα καταφέρουμε βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, χρειαζόμαστε και μαθητές οι οποίοι να θέλουν να διαβάσουν, να έχουν σύστημα, να έχουν οργάνωση, να ξέρουν να χρησιμοποιούν το χρόνο τους σωστά και κυρίως όμως πιο σημαντικό απ' όλα, να θέλουν να μάθουν και να θέλουν να μας ακούσουν για να βοηθήσουμε να εξελιχθούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που σας δείχνω. Εξού λοιπόν και το IB προτείνει μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση και στη μάθηση και στη διδασκαλία. Και προσπαθούμε με τρόπο πολύ συγκεκριμένο να εξασκήσουμε τις δεξιότητες που βλέπετε αριστερά μέσα από τις πρακτικές που βλέπετε δεξιά.
Άρα λοιπόν οι καθηγητές έχουν μια συγκεκριμένη οδηγία, αν θέλετε, ή κάνουν μια συντεταγμένη προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουν τη γνώση κάτω από συγκεκριμένες βασικές έννοιες, να μην δίνουν μασημένη έτοιμη τροφή στους μαθητές, αλλά να τους οργανώνουν με διερευνητικό τρόπο μια διαδικασία μέσα από την οποία οι ίδιοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν, άρα και θα τις θυμούνται παρεπιπτόντως και άρα και θα τις κατέχουν τελικά. Όλο αυτό πρέπει να εντάσσεται σε μια πραγματικότητα, έτσι δεν είναι η γνώση μόνο για τη γνώση, πρέπει να ενταχθεί κάπου σε ένα τοπικό ή παγκόσμιο πλαίσιο. Πολλές από τις εργασίες μας μπορεί να είναι συνεργατικές. Προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε την προσέγγισή μας, αντιλαμβανόμενοι ότι οι διαφορετικοί μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο και τέλος να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση. Οι μαθητές πάλι. Μιλήσαμε ήδη για κριτική σκέψη, για έρευνα, για επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες όμως και αυτοδιαχείριση είναι βασικές δεξιότητες που προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Φαντάζομαι ήδη βλέπετε τα κοινά στοιχεία μεταξύ δήλωσης αποστολής, προφίλ του μαθητή και προσεγγίσεων στη μάθηση και τη διδασκαλία, γιατί πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται. Τα λέω αυτά έτσι για να τα πούμε ή όντως είναι έτσι. Είναι μια καλή ερώτηση. Τα καταφέρνετε όλα αυτά που μας λέτε. Την απάντηση τη δίνουν καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι αξιολογούν το πρόγραμμα του IB, σε σύγκριση στη συγκεκριμένη περίπτωση με το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά της ίδιας ηλικίας, είναι τα λεγόμενα A-levels, ένα σύστημα που θεωρείται επίσης πολύ καταξιωμένο παγκοσμίως. Οι δεξιότητες λοιπόν που βλέπετε στον πίνακα είναι αυτές για τις οποίες μιλούσαμε, ερευνητική ικανότητα, αυτοδιαχείριση, ευρύτητα πνεύματος, επικοινωνία και βλέπετε ότι η σύγκριση είναι πάρα πολύ θετική. Να σημειώσω επίσης ότι οι καθηγητές των πανεπιστημίων, οι οποίοι κρίνουν και τις αιτήσεις των παιδιών στα πανεπιστήμια, ενδιαφέρονται για αυτές τις δεξιότητες, γιατί ακριβώς αυτές είναι που χρησιμοποιούν και οι μαθητές όταν πια μπουν στο πανεπιστήμιο. Άρα τους είναι τα απαραίτητα εφόδια για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Και για να φύγουμε λίγο από τη θεωρία και να πάμε στην εικόνα, μερικές εικόνες από την καθημερινότητά μας. Η κυρία Μπακόλα εδώ, τη βλέπετε ή δεν τη βλέπετε και πολύ καλά, γιατί βλέπετε κυρίως τους μαθητές, αλλά είναι αυτή εδώ, η οποία διδάσκει το πορτρέτο του Dorian Gray. Άρα, αντί να κάθεται και να το διδάσκει η ίδια και τα παιδιά να την ακούνε, έχει ετοιμάσει μία δίκη, τον δικάζουν λοιπόν. Εδώ είναι ο μάρτυρας, εδώ είναι η συνήγορη, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου παραδίπλα είναι η κατήγορη. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχουν κάνει τα παιδιά μια πολύ ενδελεχή μελέτη του συγκεκριμένου έργου για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό και έχουν κατακτήσει τη γνώση σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος. Δεξιά είναι μαθητές δικοί μου, ευλογούμε λίγο τα γένια μας ίσως, τέλος πάντων, των οικονομικών. Παίζουμε ένα παιχνίδι εκτός τάξης, όπως βλέπετε, βιωματικό. Τα παιδιά τρέχουν με ένα κυκλικό τρόπο, παριστάνοντας ότι είναι καταναλωτές, παραγωγή κτλ. Για να αντιληφθούν έτσι ένα αντίστοιχο κυκλικό μοντέλο της οικονομίας, ας πούμε, το Circular Flow of Income. Στις πειραματικές επιστήμες, περίπου 60 ώρες από τις 240 που θα διδάξουμε στα 2 χρόνια, τις περνάνε τα παιδιά στο εργαστήριο, κάνοντας οι ίδιοι, όπως βλέπετε, τα πειράματά τους και προσπαθώντας να βρούνε τις λύσεις σε προβλήματα. Εδώ πάλι, στα μαθηματικά, μια μάλλον διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχει συνηθίσει κανείς να βλέπει, όλοι μαζί στον πίνακα, για να μπορέσουμε να λύσουμε την άσκηση, συμβάλλοντας ο ένας αυτό που κάνει ο άλλος. Μέχρι εδώ λοιπόν εγώ μίλησα λίγο πιο θεωρητικά για το πώς θέλω να μαθαίνω. Ο κύριος Τερζίδης θα συνεχίσει με πιο συγκεκριμένα πράγματα για τη δομή του προγράμματος και τα μαθήματα που μπορείτε να κάνετε. Ωραία, λοιπόν, εμείς θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο τώρα και θα δούμε την δομή του προγράμματος και θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τα μαθήματα, τι μαθήματα μπορεί να επιλέξει ο μαθητής, πώς επιλέγονται αυτά τα μαθήματα και λίγο πιο πρακτικές πληροφορίες για τα 2 χρόνια του προγράμματος του IB. Το επαναλαμβάνουμε το κυκλικό μοντέλο που παρουσιάζει συνολικά το πρόγραμμα. Καλύψαμε το κέντρο του κύκλου με το προφίλ του μαθητή, τις μεθόδους διδασκαλίας και τώρα περνάμε σε ομόκεντρους
κύκλους εξωτερικά, στο που είναι τα κεντρικά καθήκοντα, όπως λέμε εδώ, αλλά και τα ίδια τα μαθήματα στον αμέσως επόμενο κύκλο, που είναι χωρισμένα σε 6 ομάδες μαθημάτων. Τέλος, ολόκληρο το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου χαρακτηρίζεται από την φιλοσοφία της διαπολιτισμικότητας, που στα πλαίσια αυτές της διαπολιτισμικότητας περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα και ολόκληρο ουσιαστικά η δομή του προγράμματος. Προχωρώντας λοιπόν στα κεντρικά καθήκοντα, είναι 3 τα βασικά κεντρικά καθήκοντα του προγράμματος του Διεθνούς Απολυτηρίου. Ένα από αυτά είναι η ερευνητική εργασία. Όλοι οι μαθητές του IB, για να αποκτήσουν το δίπλωμα, στη διάρκεια των 2 ετών πρέπει να ολοκληρώσουν μία ερευνητική εργασία πάνω σε ένα θέμα που επιλέγουν οι ίδιοι. Θέμα και μάθημα το επιλέγουν οι ίδιοι. Σε αυτήν την εργασία εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο και καταλήγει σε μια εκπόνηση εργασίας 4.000 λέξεων. Η ερευνητική εργασία βοηθάει τον μαθητή να μάθει να κάνει την έρευνα, η οποία θα του χρειαστεί αργότερα και στο πανεπιστήμιο, και προετοιμάζεται με αυτό, μέσω αυτής της εργασίας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εργασίες, το είδος των εργασιών που θα έχει να αντιμετωπίσει αργότερα στις σπουδές του. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα των κεντρικών καθηκόντων είναι ένα μάθημα, το μάθημα της θεωρίας της γνώσης. Ένα μάθημα που διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα, επίσης υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές του Διεθνούς Απολυτηρίου. Και ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εμφυσίσει στους μαθητές μια κριτική διερεύνηση του πώς μαθαίνουμε, πώς αποκτάμε γνώση σαν άτομα, αλλά και σαν κοινωνία και σαν γνωστικά πεδία, πώς αποκτάται αυτή η γνώση, να δούμε διαδικασίες, μεθόδους, περιορισμούς που πιθανά έχουμε, και παράλληλα και την ηθική πλευρά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόκτηση και την κατοχή γνώσης. Το τρίτο κομμάτι των κεντρικών καθηκόντων είναι το πρόγραμμα δημιουργικότητας, δράσης και κοινωνικής προσφοράς. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που κατά βάση γίνεται εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, και επίσης ο στόχος του είναι, στα πλαίσια πάντα της γενικής φιλοσοφίας του IB, που θέλει να διαμορφώσει ολοκληρωμένους χαρακτήρες, ολοκληρωμένους μαθητές, είναι η βιωματική μάθηση, η μάθηση εκτός του σχολείου, να το πω έτσι. Οτιδήποτε δραστηριότητες κάνει ο μαθητής, πάντα έχουν και ένα κομμάτι, κάτι μαθαίνουν από αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος αυτού, που δεν είναι κάποιο αυστηρά δομημένο πρόγραμμα, αλλά αφήνει τον μαθητή να στοχαστεί μέσα από τις όποιες δραστηριότητες κάνει στο σχολείο ή εκτός, να στοχαστεί και να καταλάβει τι κερδίζει από αυτά και τι μαθαίνει από όλες αυτές τις δραστηριότητες του. Λοιπόν, για την ερευνητική εργασία, να γίνουμε λίγο και πιο συγκεκριμένοι με ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα μιας μαθήτριας από το παρελθόν, η οποία είχε μητέρα από την Κίνα και πατέρα από την Ελλάδα. Ήταν παλιότερα σε σχολείο στην Κίνα, ήρθε εδώ και τελείωσε το IB. Το ενδιαφέρον της ήταν η ιατρική και ήθελε να σπουδάσει ιατρική. Ταυτόχρονα, βέβαια, είχε ενδιαφέρον στις ρίζες της, να το πω έτσι, από την Κίνα, και έτσι αποφάσισε την ερευνητική της εργασία να την
να την κάνει σε θέμα που επέλεξε φυσικά, όπως είπαμε η ίδια, που σχετίζεται με την σύγκριση της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής που βασίζεται σε βότανα και μια σύγκρισή της με την σύγχρονη ιατρική που βασίζεται στην φαρμακολογία. Η θεωρία της γνώσης είναι συνήθως ένα μάθημα που φαίνεται εξωτικό, περίεργο, γιατί δεν έχουν συνήθως οι μαθητές κάποια ανάλογη εμπειρία από προηγούμενες χρονιές. Εκεί πιάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, και όχι συγκεκριμένες, αλλά γενικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη γνώση. Ερωτήσεις όπως γιατί αναζητάμε τη γνώση, γιατί σαν άτομα και σαν ανθρωπότητα αναζητάμε τη γνώση. Ή τι περιορισμοί υπάρχουν στην απόκτηση γνώσης. Μπορούμε πραγματικά να γνωρίζουμε τα πάντα. Μπορούμε πραγματικά να γνωρίζουμε τα πάντα, ας πούμε, για κάποιον άνθρωπο, για το περιβάλλον μας, για το σύμπαν ολόκληρο. Και τι περιορισμοί υπάρχουν. Όλα αυτά έχουν βέβαια αυτό το φιλοσοφικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα μέσα από το μάθημα της θεωρίας της γνώσης φέρνουμε αυτήν την φιλοσοφική αναζήτηση στον πραγματικό κόσμο, μέσω κάποιων αντικειμένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα. Εδώ ένα ρολόι που μπορεί να υποδεικνύει το γεγονός ότι ο χρόνος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ταυτόχρονα και ένας περιορισμός όσον αφορά τη γνώση που μπορούμε να αποκτήσουμε. Και αυτό μπορεί να το δούμε σε επίπεδο ενός ατόμου ή ακόμη και σε επίπεδο κοινωνίας και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Παράλληλα, και αργότερα, στη διάρκεια του μαθήματος, όσο εμβαθύνουμε στο μάθημα, μπορούμε και πιάνουμε και πιο περίπλοκες, να το πω έτσι, ερωτήσεις που μπορεί να στοχεύουν τη συζήτηση και σε συγκεκριμένους τομείς μαθημάτων ή γνωστικά πεδία, όπως τα μαθηματικά, οι θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες κτλ. Δημιουργικότητα, δράση, κοινωνική προσφορά. Όπως είπα, εδώ δεν είμαστε πλέον στην αίθουσα. Βγαίνουμε έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Το βλέπετε και στις εικόνες εδώ ξεκάθαρα. Οτιδήποτε δραστηριότητες κάνουν τα παιδιά εκτός μαθήματος. Μπορεί να είναι να σχετίζονται με κάποια αθλητική δραστηριότητα, όπως βλέπουμε στην πρώτη εικόνα, κάποια δημιουργική, όπου εδώ έχουν ζωγραφίσει τον τοίχο που βλέπετε, κοινωνική προσφορά μέσω της μέσω συλλογής για ανθρωπιστική βοήθεια ή ακόμη και συμμετοχή σε πορεία όπως αυτή που βλέπετε του Α21 σχετικά με την με την διακίνηση ανθρώπων. Αυτές οι δραστηριότητες, όπως είπα, μπορεί να είναι οτιδήποτε κάνει ο μαθητής εκτός σχολείου και φυσικά μπορούν να γίνουν και στα πλαίσια κάποιων ομίλων, των clubs που έχουμε εδώ στο σχολείο. Αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πάντα η πρωτοβουλία ανήκει στον μαθητή. Δεν ορίζουμε εμείς ποιος θα κάνει τι, αλλά ο μαθητής είναι αυτός πάντα που επιλέγει τι θα κάνει, με τι θα ασχοληθεί. Απλά αυτό που πρέπει να προσέχει είναι ότι θα πρέπει να έχει μία ισορροπία μεταξύ δραστηριοτήτων που είναι δημιουργικές, δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με φυσική άσκηση και κοινωνική προσφορά. Όλα αυτά θέλουμε να υπάρχουν σε κάποια σχετική ισορροπία μεταξύ τους. Λοιπόν, και πάμε βέβαια λίγο για πολλούς αυτή είναι έτσι, η ουσία, ας πούμε, του προγράμματος, ή μάλλον η καθημερινότητα, γιατί η ουσία έγκυται στον τρόπο που μαθαίνουμε και στο συνολικό πλαίσιο, αλλά η καθημερινότητα του μαθητή του IB θα τον βρει σε διάφορες τάξεις, σε διάφορα μαθήματα. Όπως είπα προηγουμένως, τα μαθήματα βρισκόμαστε πλέον σε αυτόν τον κύκλο. Τα μαθήματα χωρίζονται σε 6 ομάδες.
Η πρώτη ομάδα είναι μαθήματα γλώσσας και λογοτεχνίας. Η δεύτερη ομάδα, συγγνώμη, εδώ, είναι η δεύτερη γλώσσα, η απόκτηση, απόκτηση γνώσεων σε δεύτερη γλώσσα. Η τρίτη ομάδα, οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Τέταρτη ομάδα, θετικές επιστήμες. Πέμπτη ομάδα, τα μαθηματικά. Και η έκτη ομάδα είναι των καλλιτεχνικών. Όλοι οι μαθητές του IB θα πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα, ένα από κάθε μία ομάδα. Υποχρεωτικές είναι οι ομάδες 1 έως 5, δηλαδή γλώσσα και λογοτεχνία, η δεύτερη γλώσσα, ανθρωπιστικές, θετικές επιστήμες και μαθηματικά. Και το έκτο μάθημα μπορεί είτε να προέρχεται από τα καλλιτεχνικά, είτε να είναι ένα δεύτερο μάθημα θετικών επιστημών, ένα δεύτερο μάθημα ανθρωπιστικών επιστημών, ένα δεύτερο μάθημα γλώσσας. Εδώ θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι από τα 6 αυτά συνολικά μαθήματα, τα 3 επιλέγονται σε κανονικό, όπως λέμε, επίπεδο και τα άλλα 3 σε υψηλό επίπεδο. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κανονικού και του υψηλού επίπεδου? Στο υψηλό επίπεδο, η ύλη καλύπτει περισσότερους τομείς και οι μαθητές εμβαθύνουν πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο μάθημα. Και εδώ βλέπουμε επίσης αυτήν την ισορροπία που προσπαθεί να έχει το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Από τη μία, όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα. Αυτό δείχνει ή ενισχύει την ευρημάθεια, το εύρος των γνώσεων που επιλέγουν, και ταυτόχρονα η εξειδίκευση επιτυγχάνεται με την επιλογή των μαθημάτων που επιλέγει ο μαθητής να σπουδάσει σε υψηλό επίπεδο. Αν γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και πάμε στα μαθήματα της κάθε ομάδας, ξεκινώντας από την πρώτη ομάδα της γλώσσας και λογοτεχνίας, εδώ έχουμε ουσιαστικά δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι μέσα από το μάθημα της λογοτεχνίας, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, και η δεύτερη προσέγγιση είναι μέσα από το μάθημα της γλώσσας και λογοτεχνίας. Στο μάθημα της λογοτεχνίας η έμφαση δίνεται στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων, στη μελέτη και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων, κάτι το οποίο ισχύει και για το μάθημα της γλώσσας και λογοτεχνίας, με την διαφορά ότι εκεί δεν είναι αποκλειστικά λογοτεχνικά τα κείμενα, αλλά μπορεί να είναι και άλλες μορφές του γραπτού λόγου με τις οποίες εξοικειώνονται και αναλύουν οι μαθητές. Και τα δύο, η λογοτεχνία, το μάθημα της λογοτεχνίας ή της γλώσσας και λογοτεχνίας, αναφέρονται σε μαθητές για τους οποίους τα αγγλικά ή τα ελληνικά αντίστοιχα είναι η μητρική τους γλώσσα ή είναι πολύ κοντά στο να είναι η μητρική τους γλώσσα. Υπάρχει και η δυνατότητα για μαθητές που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα ούτε τα αγγλικά ούτε τα ελληνικά να επιλέξουν κάποια την δική τους μητρική γλώσσα και να μελετήσουν την λογοτεχνία στη δική τους μητρική γλώσσα σαν αυτοδίδακτη, με την υποστήριξη πάντα του σχολείου. Η δεύτερη ομάδα μαθημάτων, που είναι η δεύτερη γλώσσα, εδώ θα δείτε ότι έχουμε πάλι τα αγγλικά. Θα πω σε λίγο όσον αφορά παραπάνω σε σχέση με τα αγγλικά. Θέλω πρώτα να κάνω τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο διαφορετικών επιπέδων που έχουμε στη δεύτερη γλώσσα. Ξεκινώντας από το επίπεδο των αρχαρίων, όπου υπάρχει η δυνατότητα να κάποιος μαθητής να επιλέξει τα ισπανικά, τα γαλλικά ή και τα κινέζικα σαν μάθημα online μόνο όμως.
Όταν λέμε επίπεδο αρχαρίων, σημαίνει ότι έχουμε ελάχιστη ως μηδενική επαφή, πρώτερη επαφή με τη γλώσσα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ούτε καν το αλφάβητο, να το πω έτσι, ή δεν ξέρουμε να λέμε ούτε καλημέρα. Μιλάμε για εντελώς αρχικό στάδιο, για κάποιον που δεν έχει ξαναακούσει ή ξαναμιλήσει τη γλώσσα αυτή. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο Β, όπου εκεί αυτά τα μαθήματα είναι για μαθητές που έχουν κάποια πρώτερη γνώση της γλώσσας, γύρω στα 3 χρόνια, αν επιλεγεί σε κανονικό επίπεδο, 3 με 4 χρόνια, αν επιλεγεί σε υψηλό επίπεδο. Τα αγγλικά, εδώ υπάρχει επιλογή μεταξύ αγγλικών, πάλι ισπανικών και γαλλικών. Τα αγγλικά Β, λοιπόν, απευθύνονται σε μαθητές που γνωρίζουν μεν την γλώσσα, έχουν μια επαφή για κάποια χρόνια με την γλώσσα των αγγλικών, αλλά δεν είναι ακόμη στο επίπεδο να θεωρείται ότι είναι κοντά σε κάποιον που την έχει ως μητρική. Θα μου πείτε πώς μπορώ να το ξέρω αυτό, που ταιριάζει περισσότερο. Σίγουρα των αρχαρίων νομίζω είναι ξεκάθαρο, αλλά όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ του επίπεδου Β ή της λογοτεχνίας και γλώσσας και λογοτεχνίας, εδώ είναι που το σχολείο εμείς θα βοηθήσουμε στην επιλογή μέσα από κάποιο διαγνωστικό τεστ που θα δώσουν όλοι οι μαθητές και από τα αποτελέσματα αυτού του τεστ, σε συνδυασμό βέβαια με την πρώτερη εμπειρία του μαθητή στην γλώσσα αυτή, θα κατευθύνουμε και θα επιλεγεί το επίπεδο στο οποίο ταιριάζει καλύτερα στον κάθε μαθητή. Προχωρώντας στην τρίτη ομάδα, που είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, εδώ έχουμε μαθήματα όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, διεθνείς σχέσεις και πολιτική, η ιστορία, η ψυχολογία, και εδώ το βλέπετε και σε διαφορετικό χρώμα, το μάθημα των περιβαλλοντικών συστημάτων και κοινωνιών, το οποίο συνδυάζει θετικές επιστήμες με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ουσιαστικά μελετάει την επίδραση, την αλληλεπίδραση που έχει ο άνθρωπος, οι κοινωνίες, ανθρώπινες κοινωνίες και κοινότητες με το περιβάλλον, πώς λοιπόν ο άνθρωπος επηρεάζει το περιβάλλον και ταυτόχρονα πώς το περιβάλλον επηρεάζει την δομή και τη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών. Στην τέταρτη ομάδα έχουμε τις θετικές επιστήμες με τα κλασικά βιολογία, χημεία, φυσική, περιβαλλοντικά συστήματα και κοινωνίες, όπως είπαμε, που μπορεί να είναι και στις δύο, και την επιστήμη των υπολογιστών για μαθητές που τους ενδιαφέρει ο προγραμματισμός των υπολογιστών και η ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων. Μαθηματικά. 2 επίπεδα στα μαθηματικά, κανονικό, standard level, SL, και το υψηλό επίπεδο, το HL, που αφορά την εμβάθυνση, αλλά και εδώ ακόμη έχουμε επιλογές. Αν κάποιος μαθητής πάρει το μάθημα των μαθηματικών, επιλέξει σε κανονικό επίπεδο, υπάρχει επιλογή μεταξύ 2 προσεγγίσεων. Η πρώτη, το analysis and approaches, είναι, θα έλεγα, λίγο μια πιο κλασική προσέγγιση των μαθηματικών, με μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση. Φτάνουν μέχρι διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Και η δεύτερη προσέγγιση είναι το applications and approaches, που δίνει λίγο παραπάνω έμφαση στην στατιστική, αλλά ταυτόχρονα και στην προσέγγιση των μαθηματικών μέσα από την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και τη χρήση της τεχνολογίας. Άρα, λοιπόν, στο κανονικό επίπεδο υπάρχουν 2, να το πω έτσι, προσεγγίσεις για τα μαθηματικά.
στην ομάδα των καλλιτεχνικών. Θέατρο, χορός και εικαστικές τέχνες, μουσική σαν τέταρτη επιλογή και η μελέτη του κινηματογράφου, της τέχνης του κινηματογράφου, σαν online μάθημα μόνο, όπως και τα κινέζικα που τα έχουμε σημειωμένα με το κόκκινο χρώμα. Δεν είναι μαθήματα που διδάσκονται στην τάξη. Να επαναλάβω εδώ ότι κάποιος μαθητής μπορεί να επιλέξει ένα μάθημα από κάθε ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και των καλλιτεχνικών, αλλά υπάρχει η δυνατότητα, αντί για ένα μάθημα καλλιτεχνικών, να επιλεγεί ένα δεύτερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα για μαθητές που έχουν αυτήν την μεγάλη καλλιτεχνική τάση να επιλέξουν δύο μαθήματα από αυτήν την ομάδα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πάρουν υποχρεωτικά το μάθημα των περιβαλλοντικών συστημάτων για να καλύψουν την απέτηση το να έχουν και τις έξι μαθήματα και από τις έξι ομάδες. Τέλος, υπάρχει το μάθημα της ελληνικής ιστορίας, το οποίο συνδέεται με την αναγνώριση του Διεθνούς Απολυτηρίου ως αντίστοιχο και ισότιμο με το απολυτήριο του ενιαίου Λυκείου. Όπως ανέφερε η κυρία Πετμεζά νωρίτερα, υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του απολυτηρίου του IB ως ισότιμο και αντίστοιχο με το ελληνικό, με την προϋπόθεση ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά το μάθημα της νέας ελληνικής, των νέων ελληνικών, είτε νέα ελληνική λογοτεχνία, είτε η γλώσσα και λογοτεχνία, και αυτά είτε σε κανονικό είτε σε υψηλό επίπεδο. Αλλά οπωσδήποτε για την ισοτιμία πρέπει να υπάρχει το μάθημα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, η γλώσσα και λογοτεχνίας, και το μάθημα της ελληνικής ιστορίας που δεν είναι μάθημα IB, απλά χρειάζεται για την ισοτιμία και αντιστοιχία με το ελληνικό απολυτήριο. Λοιπόν, όλο αυτό είναι πολύ περίπλοκο, έτσι. Έχουμε πολλές επιλογές από διάφορες ομάδες, επίπεδα κτλ. Πώς θα γίνει αυτή η επιλογή, πώς μπορεί ο μαθητής να διαλέξει τα μαθήματα. Το πρώτο και πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να εξοικειωθεί με τα ίδια τα μαθήματα, το κάθε μάθημα, προτού αρχίσει να κάνει την επιλογή. Γι' αυτόν τον σκοπό έχουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου τους οδηγούς των μαθημάτων. Αν πάτε στη σελίδα κάτω από το IBDP, στο πρόγραμμα σπουδών, έτσι θα δούμε πάλι τον κύκλο, να τον εμπεδώσουμε, και τις διάφορες ομάδες μαθημάτων, όπου κάνοντας κλικ σε κάποιο από τα μαθήματα, μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες, εδώ η φυσική που είναι και το δικό μου το μάθημα. Λοιπόν, βλέπουμε λεπτομέρειες όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθείτε στην διδασκαλία, την ύλη που καλύπτετε εδώ, πιθανές πρώτερες γνώσεις που απαιτούνται, πώς γίνεται η αξιολόγηση, προσέγγιση διδασκαλίας, εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο, κάτι που είναι σημαντικό για όλα τα μαθήματα, γιατί κάποιος μαθητής να επιλέξει το συγκεκριμένο μάθημα, μια μικρή καθοδήγηση όσον αφορά το προφίλ, ας πούμε, του μαθητή που ταιριάζει, που θα έπαιρνε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα που προτού ξεκινήσετε να επιλέξετε τα μαθήματα, θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα, να εξοικειωθείτε με το τι είναι το κάθε μάθημα. Δεύτερο, φυσικά, και πολύ βασικό επίσης, η επιλογή των μαθημάτων θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, την κλίση του, το τι είναι αυτό που θέλει να μάθει, που θέλουμε να μάθουμε, έτσι. Όχι απαραίτητα με βάση το τι είναι πιο εύκολο, τι πιο δημοφιλές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τι πραγματικά θέλω να μάθω. Φυσικά,
θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του IB, και όταν λέμε προϋποθέσεις του IB, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, να υπάρχει ένα μάθημα από κάθε ομάδα, 3 από τα μαθήματα να είναι σε κανονικό, 3 σε υψηλό επίπεδο. Και βέβαια, πολύ σημαντικό είναι αυτή η επιλογή των μαθημάτων να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων, το τι ζητάνε, το τι ζητάει το πανεπιστήμιο ανάλογα με το τι θέλει να σπουδάσει ο κάθε μαθητής. Εδώ βέβαια είμαστε κι εμείς εδώ για να σας βοηθήσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη παρουσίαση και όσοι θα προχωρήσουν περαιτέρω για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για το IB, θα προγραμματιστεί μία ατομική συνάντηση με κάποιον από εμάς, από τους υπευθύνους του προγράμματος, όπου εκεί θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά και πιο στοχευμένα για το κάθε παιδί την κλίση, τα μαθήματα, τις επιλογές που έχει. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τις προϋποθέσεις των πανεπιστημίων, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια μεγάλη προεργασία. Εκεί είναι που θα σας βοηθήσουμε εμείς στην όλη διαδικασία της επιλογής των μαθημάτων. Λοιπόν, κάποια παραδείγματα, πώς μπορεί αυτό να φανεί στην πράξη. Έτσι, διάφορα προφίλ μαθητών. Ας πούμε, ξεκινάμε με έναν μαθητή που έχει μεγαλύτερη κλίση προς τις θετικές επιστήμες, θετικά μαθήματα. Τι θα επέλεγε πιθανά ένας τέτοιος μαθητής? Θα ξεκινούσε πιθανότατα με τα μαθηματικά σε υψηλό επίπεδο. Ένα δεύτερο μάθημα πιθανότατα θα ήταν η φυσική, επίσης σε υψηλό επίπεδο, και computer science, επιστήμη των υπολογιστών, σε υψηλό επίπεδο. Δύο λοιπόν μαθήματα από αυτήν την ομάδα, το οποίο αυτόματα σημαίνει ότι από τη στιγμή που επέλεξε δύο μαθήματα ο μαθητής εδώ, δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα μάθημα καλλιτεχνικών. Τα υπόλοιπα τώρα, με μεγαλύτερη ευελιξία, πιθανά ισπανικά ή γαλλικά, αρχαρίων ή σε επίπεδο β, αν υπάρχει προηγούμενη γνώση, νέα ελληνικά, λογοτεχνία, γλώσσα και λογοτεχνία σε κανονικό επίπεδο, και εδώ ας πούμε οι περιβαλλοντικά συστήματα και κοινωνίες σε κανονικό επίπεδο. Αυτή είναι μία πιθανή επιλογή μαθημάτων. Έτσι, θα δείξω εδώ τρεις τέτοιες, έτσι, τέτοιους συνδυασμούς. Θα μπορείτε να δείτε στο φυλάδιο που έχετε πάρει πιο αναλυτικά πολλά περισσότερα παραδείγματα, πραγματικά παραδείγματα μαθητών μας, και πόσο διαφορετικούς συνδυασμούς μαθημάτων έχουν επιλέξει. Κάποιος μαθητής που έχει κλείσει περισσότερο στα θεωρητικά μαθήματα θα ξεκινούσε, ας πούμε, με την ιστορία σε υψηλό επίπεδο. Θα έπαιρνε ένα μάθημα καλλιτεχνικών, εικαστικές τέχνες ή θέατρο π.χ. επίσης σε υψηλό επίπεδο. Θα μπορούσε να είναι και χορός ή μουσική. Λογοτεχνία. Νέα ελληνική λογοτεχνία, η γλώσσα και λογοτεχνία, και ταυτόχρονα αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία. Το ένα σε υψηλό, το άλλο σε κανονικό επίπεδο. Αυτό τώρα, από τη στιγμή που αυτός ο μαθητής έχει επιλέξει δύο μαθήματα λογοτεχνίας από δύο διαφορετικές γλώσσες, δεν χρειάζεται και δεν μπορεί να επιλέξει μία επιπλέον τρίτη γλώσσα. Μαθηματικά, σε αυτή την περίπτωση πάμε στα εφαρμοσμένα, έτσι, που είναι πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο, και σαν μάθημα θετικών επιστημών θα μπορούσε να είναι η βιολογία σε κανονικό επίπεδο. Τέλος, και ένα άλλο παράδειγμα που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι εκφράζει πάρα πολλά παιδιά σε αυτήν την φάση που μπορεί να μην είναι σίγουροι το τι θέλω να κάνω αργότερα, με τι να ασχοληθώ. Οπότε θα διαλέξω τα μαθήματα αυτά που μου αρέσουν.
χωρίς να μπω σε κάποιο καλούπι θεωρητικό ή θετικών επιστημών. Αυτό θα μπορούσε π.χ. να είναι ένα προφίλ με βιολογία σε υψηλό επίπεδο, θέατρο ή χορό, οι οικαστικές τέχνες σε υψηλό επίπεδο, πάλι δύο μαθήματα λογοτεχνίας, αγγλικά και ελληνικά, χωρίς πάλι να έχουμε τρίτη γλώσσα. Και εδώ στις ανθρωπιστικές επιστήμες μπορεί να μπει ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, οτιδήποτε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Και ένα έτσι πιο γενικό μάθημα μαθηματικών, το analysis and approaches. Έτσι, αυτό είναι π.χ. ένα προφίλ ενός μαθητή που δεν είναι αποφασισμένος το τι θα κάνει στη συνέχεια, που έχοντας μαθήματα σε υψηλό επίπεδο από διαφορετικές ομάδες, δίνει τη δυνατότητα αργότερα να κατευθυνθεί είτε προς τη μία είτε προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Αυτή ήταν η επιλογή των μαθημάτων. Και πώς γίνεται τώρα η αξιολόγηση σε αυτά τα μαθήματα. Το IB είναι ένα πρόγραμμα διετές, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, έτσι σαν ένα συνολικό πρόγραμμα που συνεχίζει και για τα δύο χρόνια. Στο τέλος λοιπόν της διετίας, στο τέλος της Τρίτης Λυκείου, μία μορφή αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι οι τελικές εξετάσεις. Γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, φανταστείτε κάτι αντίστοιχο με τις πανελλαδικές, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, που γίνονται αυτές τον Μάιο της Τρίτης Λυκείου. Όμως, η αξιολόγηση στο IB δεν περιορίζεται μόνο στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι ένα κομμάτι μόνο, ένας τρόπος αξιολόγησης των μαθητών. Πέρα από τις εξετάσεις, στην τελική βαθμολογία που θα πάρει ο μαθητής για το απολυτήριό του, μετράνε ταυτόχρονα και άλλες εργασίες ή άλλες αξιολογήσεις που γίνονται στη διάρκεια των δύο ετών που δεν είναι βασισμένες σε εξετάσεις. Τα κομμάτια αυτά που δεν είναι βασισμένα σε εξετάσεις μπορεί να φτάνουν από το 20% μέχρι και το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Τι είδους αξιολογήσεις, τι είδους εργασίες είναι αυτές. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια προφορική παρουσίαση, κάτι που βλέπουμε σε όλα τα μαθήματα των γλωσσών, όπως και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Μπορεί να είναι κάποια πειραματική μελέτη, εργαστηριακή δουλειά, βασισμένη στη συλλογή και επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, χαρακτηριστικό για τις πειραματικές επιστήμες, θετικές επιστήμες και την ψυχολογία όμως. Μπορεί να είναι κάποιος φάκελος εργασιών, το portfolio που ονομάζουμε, κάτι που ισχύει στα οικονομικά. Είδαμε ήδη ένα τέτοιο παράδειγμα της ερευνητικής εργασίας, που είναι η μεγάλη ερευνητική εργασία των 4.000 λέξεων. Έχουμε επίσης σε κάποια μαθήματα τέτοιες ερευνητικές εργασίες μικρότερης έκτασης, όπως π.χ. στην ιστορία, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στα μαθηματικά, γραπτές εργασίες στη θεωρία της γνώσης, το καλλιτεχνικό έργο που παράγει ο μαθητής στη διάρκεια των δύο ετών για τα εικαστικά, θέατρο, χορό, μουσική. Στα μαθήματα των καλλιτεχνικών δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις. Όλη η αξιολόγηση γίνεται με βάση το έργο που έχουν παράξει οι μαθητές στα τρία χρόνια, εκτός από τη μουσική. Η μουσική έχει και τελικές εξετάσεις. Αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμός που υπάρχει στην ερευνητική εργασία θεωρία της γνώσης και στο ΚΑΣ, η προφορική συνέντευξη που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ερευνητικής εργασίας, ημερολόγιο όπου συγκεντρώνουν τα παιδιά τις εργασίες τους σε κάποια μαθήματα. Επίσης, συνήθως δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Για έναν μαθητή που είναι καλά προετοιμασμένος για τις τελικές εξετάσεις, δύσκολα θα προκύψει κάποια μεγάλη έκπληξη εκεί. Γιατί αυτό? Γιατί ακόμη και οι τελικές εξετάσεις του IB καλύπτουν συνολικά όλη την ύλη,
Οπότε, ο καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει κάποιο μεγάλο θέμα. Η ύλη αυτή εξετάζεται με πολλές μικρότερες ερωτήσεις και ταυτόχρονα μέσα από ξεχωριστά papers, ξεχωριστά κομμάτια, να το πω έτσι, της γραπτής εξέτασης, που το κάθε κομμάτι μπορεί να εστιάζει και σε κάποιο διαφορετικό τμήμα του μαθήματος. Κάποιο κομμάτι της εξέτασης θα εστιάζει στην βασική γνώση, άλλο στην κριτική σκέψη, άλλο στην εφαρμογή σε πρακτικά παραδείγματα. Σε όλο αυτό το ταξίδι του μαθητή μέσα στα 2 χρόνια του IB υπάρχει το προσωπικό, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, όλο το κομμάτι του σχολείου που στέκεται δίπλα στον μαθητή για να τον υποστηρίξει. Ξεκινώντας από τον σύμβουλο της τάξης, ο οποίος ο σύμβουλος της τάξης έχει την εποπτεία της ακαδημαϊκής πρόοδων όλων των μαθητών που ξεκινάνε την ίδια χρονιά. Τον επόπτη καθηγητή που υποστηρίζει τον μαθητή στην ερευνητική, καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας. Τον σύμβουλο του προγράμματος δημιουργικότητας δράσης κοινωνικής προσφοράς που υποστηρίζει τους μαθητές στην πορεία τους μέσα από το πρόγραμμα. Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, όπου μια ομάδα ειδικών και ψυχολόγων κατευθύνει και συμβουλεύει τους μαθητές όσον αφορά τις επιλογές τους για το μέλλον, μέσα και από κάποια διαγνωστικά τεστ που πιθανά όσοι ήσασταν στο Ανατόλια να τα έχετε κάνει ήδη. Οι υπόλοιποι, οι άλλοι και οι ίδιοι ξανά θα το κάνετε αυτό αρχές, στο ξεκίνημα της πρώτης χρονιάς του IB. Και τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία των αιτήσεων για τα πανεπιστήμια, οπουδήποτε κι αν είναι ο πιθανός προορισμός, Αμερική, Βρετανία, Ευρώπη, υπάρχουν οι σύμβουλοι που θα σας κατευθύνουν και θα βοηθήσουν τόσο τον μαθητή όσο και την οικογένεια στην διαδικασία των αιτήσεων και στην επιλογή των πανεπιστημίων. Με αυτά, λοιπόν, θα ξαναδώσω το βήμα στην κυρία Πετμεζά, που θα μιλήσει λίγο γενικότερα για τις υπόλοιπες δομές που στηρίζουν την λειτουργία του προγράμματος του IB. Γιατί σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Η πιο ζωντανή στιγμή αυτής της παρουσίασης είναι πάντα οι μαθητές μας. Σε λίγο, λοιπόν, όταν έρθει και ο τρίτος, θα κάνουμε ένα break για αυτούς. Λοιπόν, μέχρι τώρα τι σας είπαμε. Είπαμε ότι προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση σε δεξιότητες, πράγματα που δεν ξεχνιούνται και με μια ευρύτερη φιλοσοφία. Ο κύριος Τερζίδης εξήγησε το πώς ο κάθε μαθητής στο IB καταρτίζει μόνος του το πρόγραμμά του. Και αν προσέξατε τα 3 προφίλ, μπορεί και να μην είχαν ούτε ένα κοινό μάθημα μεταξύ τους. Και αυτό είναι ο σκοπός, έτσι, ο καθένας να διαλέξει τα μαθήματα που θέλει. Στο ίδιο πλαίσιο, λοιπόν, να πούμε και 2 πράγματα για το σχολείο μας. Έχουμε και κόσμο που είναι καινούργιοι σχετικά. Το κτίριό μας το είδατε, το κάμπους επίσης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις επίσης μιλάνε από μόνα τους. Το σχολείο διαθέτει 2 βιβλιοθήκες, η μία για τους φοιτητές μας που είναι στο ACT και η βιβλιοθήκη Ελευθεριάδης για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και IB. Εκτός από τα πειράματα που γίνονται εδώ στα πλαίσια του IB και τα εργαστήρια που ελπίζω να είδατε στην ξενάγηση, υπάρχει και ένα κέντρο STEM, ένα κέντρο επιστημών, αν θέλετε, στο σχολείο, το οποίο επισκέπτονται, θα μας μιλήσουν γι' αυτό οι μαθητές, φαντάζομαι, γιατί ξημεροβραδιάζονται εκεί κάποιοι από αυτούς, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς και κάνοντας πολύ ωραία πράγματα εκτός τάξης. Λειτουργεί επίσης ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων με 100 συνολικά ομίλων, με 100 συνολικά ομίλους για όλα τα ενδιαφέροντα. Είναι χωρισμένοι στις 6 κατηγορίες αυτές που βλέπετε. Ελπίζω πολλοί από εσάς να κάνετε ήδη πολλά πράγματα στα κλαμπ και συνήθως οι μαθητές του IB πρωτοστατούν και σε αυτά. Είναι μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας. Δεν μπορεί να ασχολούμαι μόνο με τα μαθήματα, δεν μπορεί να πηγαίνω σε 2 σχολεία, πρέπει να φεύγει λίγο το μυαλό μου, να κάνω και άλλα πράγματα, να ανακαλύπτω τα ταλέντα μου και έτσι είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμμετοχή των παιδιών μας και σε όλα αυτά.
Θα καλωσορίσω λοιπόν τον Αναστάση, τον Άλεξ και τον Μάρκο, που νομίζω ήρθαν πλέον και οι τρεις. Σωστά. Ωραία. Είναι τρεις μαθητές μας. Έχετε 5 μόνο λεπτά, παιδιά, για να μην κουράσουμε πολύ, παρόλο που συνήθως τα λέτε καλύτερα από όλους. Οπότε, περάστε. Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μάρκος Χίγκας και τα μαθήματα που έχω higher level είναι βιολογία, χημεία και αγγλικά language and literature. Και στα standard level μαθήματά μου έχω ισπανικά, ιστορία και μαθηματικά ανάλυση and approaches. Αν είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω σε αυτά τα 5 λεπτά, είναι ότι το ότι επέλεξα το IB είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου και δεν υπερβάλλω καθόλου. Δεν το λες επειδή είμαστε όχι, όχι βέβαια. Χάρη στο IB μπόρεσα να εξελίξω πάρα πολλές δεξιότητες, τις οποίες δεν είχα στο γενικό λύκειο. Μπόρεσα, ας πούμε, έχοντας βιολογία και χημεία, κάνοντας και το extended essay μου στη βιολογία, να αναπτύξω πάρα πολλές δεξιότητες εργαστηριακές, τις οποίες δεν είχα. Μπόρεσα επίσης να δημιουργήσω πολύ στενές σχέσεις με τους καθηγητές μας, επειδή είναι μικρές οι τάξεις τις οποίες κάνουμε μαθήματα και αυτό με βοήθησε επίσης πολύ. Παρά το γεγονός ότι το IB έχει τις δυσκολίες του, τις οποίες αντιμετωπίζω ακόμα και τώρα. Θεωρώ ότι με λίγη οργάνωση απλώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή, δεν χρειάστηκα ούτε ιδιαίτερα μαθήματα, ούτε φροντιστήρια. Πιστεύω ότι είναι αχρίαστο στο IB. Αυτά ήθελα να πω εγώ προσωπικά. Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Ονομάζομαι Αναστάσης Βασιλιάδης. Είμαι και υπότροφος και οικότροφος μαθητής του σχολείου. Οπότε θα χαρώ να απαντήσω και ερωτήσεις για το οικοτροφείο του Ανατόλια. Τα μαθήματά μου σε higher level είναι οικονομικά, διεθνής πολιτική και αγγλικά, γλώσσα και λογοτεχνία. Και σε standard level, ελληνικά, λογοτεχνία, ESS, την περιβαλλοντική επιστήμη ουσιαστικά του σχολείου. Και ξεχνά το μαθήμα μου, μαθηματικά ανάλυση, τέλεια. Συγγνώμη, ναι. Αν και της θεωρητικής λίγο πιο λαλίστατος από τους υπόλοιπους, θα σας πω ένα πράγμα για το IB, ότι δεν ερχόμαστε εδώ πέρα για να πάμε σχολείο, ερχόμαστε εδώ πέρα για να γίνουμε άνθρωποι που θα καλλιεργήσουν κάποιες δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες στο μέλλον. Και θα δώσω ένα παράδειγμα της ερευνητικής εργασίας, το Extended Essay, το οποίο σε προσωπικό επίπεδο με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με την έρευνα, το έκανα στα οικονομικά, αλλά και σε σχολικό επίπεδο νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για να καταλάβουμε όταν θα πάμε στο πανεπιστήμιο, στο εξωτερικό και θα πούμε σε ένα πολύ πιο απαιτητικό σύστημα, ότι οι δεξιότητες που μάθαμε, όπως η βιβλιογραφία, η πρωτογενής και η δευτερογενής έρευνα, είναι σημαντικότερες από όλες. Αν ένα πράγμα θα με χαρακτηρίσει το IB, είναι απαιτητικό, σίγουρα, δεν θα σας πούμε ψέματα. Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι με τη διαχείριση χρόνου δεν επιτυχάνεται. Και νομίζω ότι είναι και στο τέλος μια πολύ rewarding, μου έρχεται στα αγγλικά, μια πολύ, ας πούμε, ολοκληρωτική εμπειρία, η οποία θα σας δώσει κάποια skills, τα οποία θα είναι χρήσιμα για το μέλλον. Κάτι τελευταίο να σας πω θέλω, είναι ότι εφόσον επιλέξετε το IB και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, σας προτείνω ανεπιφύλακτα επίσης να ασχοληθείτε και με τα clubs, με τους ομίλους που έχει το σχολείο, γιατί είναι ο σημαντικότερος και νομίζω ότι ταιριάζει και με το IB Learner Profile, κάνω εδώ πέρα το κλασικό. Ταιριάζει ότι τα clubs που έχουμε σαν σχολείο μας βοηθούν να καλλιεργήσουμε αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, αρπάξτε τις ευκαιρίες που σας δίνει το σχολείο, δημιουργήστε τα προφίλ και εξερευνήστε τον εαυτό σας, γιατί είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά σαν σχολείο. Είτε αυτό είναι debate, είτε είναι MUN, εγώ με τη θεωρητική στα παιδιά από εδώ πέρα είναι του STEM. Και κάτι τελευταίο, όπως είπε και ο Μάρκος, για όνομα του Θεού, σας παρακαλούμε, δεν χρειάζεται καμία φροντιστηριακή εξωσχολική, ας πούμε, βοήθεια. Δεν είναι αυτό το IB, δεν είναι η νοοτροπία και η φιλοσοφία του IB. Η φιλοσοφία του IB είναι να είμαστε independent learners και πάνω απ' όλα inquirers και critical thinkers. Και αυτό δεν το αρμόζει η νοοτροπία του φροντιστηρίου. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ και ό,τι ερωτήσεις έχετε. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και εγώ
Προσωπικά θέλω να ασχοληθώ με το engineering, οπότε τα μαθήματα που έχω είναι σε high level φυσική, μαθηματικά και computer science και standard level ESS που είναι το περιβαλλοντικό που μίλησε ο Αναστάσης, ισπανικά και αγγλικά lang and lit. Το νούμερο ένα πράγμα, όπως είπε και ο Μάρκος στην αρχή, που θα αποκτήσετε, που είναι διαφορά του προγράμματος στο IB σε σχέση με το Γενικό Λύκειο, είναι η σχέση με τους καθηγητές. Δηλαδή, προσωπικά από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο σχολείο, πίστευα και έβλεπα τον καθηγητή όχι σαν εχθρό, κάποιος που το είπε και ένας καθηγητής χθες ή προχθές μας το έλεγε, αλλά σαν φίλος. Ουσιαστικά η σχέση που έχεις με τους καθηγητές είναι μια σχέση αλληλοβοήθειας και είναι κάτι που δεν είχα δει ποτέ ξανά στο Γενικό Λύκειο. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πιστεύω ότι προσφέρει αυτό το πρόγραμμα, γιατί σε βοηθάνε να αναπτυχθείς και πραγματικά νοιάζονται για σένα οι καθηγητές. Πέρα από αυτό, σε κομμάτι ακαδημαϊκό είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά είναι για άτομα που τους ενδιαφέρει όντως να μάθουν. Δηλαδή, ειδικά στα μαθήματα που έχω στα high level, έχουμε κάνει πολύ υλικό, το οποίο πρώτα απ' όλα κάποια από αυτά καλύπτονται και στο πρώτο έτος πανεπιστημίου, που ήταν κάτι που με ενθουσίαζε από την αρχή που ήθελα να μπω στο πρόγραμμα. Και στο computer science συγκεκριμένα έχουμε ασχοληθεί με πράγματα ως τεχνητή νοημοσύνη, γενετικούς αλγόριθμους, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να τα εξερευνήσω αλλού, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Γενικά, μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόγραμμα, δηλαδή χαίρομαι που έρχομαι σχολείο. Και επειδή θέλω να ασχοληθώ και με το STEM, ο συνδυασμός των μαθημάτων του IB, του Extended Essay, το οποίο το έκανα εγώ στη φυσική και ερεύνησα rocket nozzles, που είναι ουσιαστικά το μηχανές των πυράβλων. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες, μπορείς να ασχοληθείς με ό,τι θες. Και συνδυασμό με το STEM του σχολείου, με το STEM Center και όλα τα προγράμματα με διάφορους διαγωνισμούς, μπορείς να χτίσεις ένα πολύ holistic προφίλ και να ασχοληθείς και με αυτό που θες συγκεκριμένα, ό,τι είναι αυτό, είτε είναι με φυσική, μαθηματικά, μηχανική, είτε και με οτιδήποτε άλλο, με debate. Γενικά το πρόγραμμα και το σχολείο γενικά μπορείς να προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό και να σε ετοιμάζει για το πανεπιστήμιο. Και γενικά αυτό, το πιο σημαντικό είναι όρεξη για μάθηση και από την αρχή να μπει κάποιος δυναμικά, να το δει σαν ένα challenge και όχι σαν κάτι πάρα πολύ δύσκολο που δεν μπορεί να επιτευχθεί, γιατί το κάνουμε εμείς, το κάνουν όλοι, και να μην φοβηθεί, απλά να βάλει την προσπάθεια που χρειάζεται. Αυτό. Ευχαριστώ. Το είπα ότι είναι καλύτερη από εμάς, έτσι. Είμαστε πολύ περήφανοι, ευχαριστούμε πολύ. Είναι παιδιά τρίτης λυκείου, μπορείτε να φανταστείτε τι διάβασμα έχουν, και όμως μας αφιερώνουν μία ώρα, τουλάχιστον βάλε, αν βάλεις και τα πήγαινελα, για να σας πούνε αυτά τα πέντε πράγματα. Είμαστε πολύ περήφανοι, ευχαριστούμε πολύ. Δεν σας είπαν και μερικά πράγματα. Ο Αναστάσης έφτασε σε παγκόσμια κατάταξη στην Ολυμπιάδα Οικονομικών, Ολυμπιάδα Οικονομικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Αλέξανδρος έκανε το CANSAT, σωστά. Το CANSAT, έναν διεθνή διαγωνισμό που φτιάχνουν και πετάνε ρουκέτες, αν κατάλαβα κάτι τέλος πάντων φυσικής και μηχανικό τέτοιο. Και ο Μάρκος με το iGEM Συνθετική Βιολογία, έναν διαγωνισμό, συμμετείχανε πέρσι σε διεθνές συνέδριο. Συγχαρητήρια και τους τρεις και καλή επιτυχία. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι. Γιατί ωραία όλα αυτά που είπαμε, σας ενδιαφέρει προφανώς και το τι γίνεται μετά το IB. Άρα, δύο λόγια για στατιστικά. Τα στατιστικά που θα δείτε είναι κοινά, είναι μαθητές και του Pinewood και του Ανατόλια εδώ μέσα, η περσινή μας χρονιά. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι με άριστα το 45 και με μέσο όρο παγκοσμίως τις 30 μονάδες, τα δύο σχολεία από κοινού, αν θέλετε, αν λειτουργούσαν ως ενοποιημένο πρόγραμμα, όπως θα λειτουργήσουμε από Σεπτέμβριο, είχαμε μέσο όρο 32 μονάδες, παραπάνω λοιπόν από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Από 35 μέχρι 45 μονάδες είναι μαθητές που είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο, άρα φτάνουμε και μέχρι τις απολύτως άριστες βαθμολογίες. Παγκοσμίως, 28% των μαθητών πετυχαίνει τέτοιες βαθμολογίες. Στα δύο μας σχολεία το ποσοστό αυτό ήταν 35%, σημαντικά μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Βλέπετε για κάτι που μπορούμε να το διαβάσουμε και θετικά και αρνητικά, και καλό είναι να τα ξέρουμε και τα δύο, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, το ένα που βλέπουμε είναι το ποσοστό επιτυχίας στο IB δεν είναι 100% και δεν είναι ποτέ 100%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε χρόνο κάποιοι μαθητές δεν παίρνουν το δίπλωμά τους. Θέλει λίγο προσπάθεια, η αλήθεια είναι αυτό, αλλά συμβαίνει.
Είναι οι μαθητές οι οποίοι δεν αποκτούν αυτές τις στρατηγικές μελέτες, αν θέλετε, για τις οποίες μιλήσαμε από την αρχή. Ίσως είναι και μαθητές που έχουν κάνει πολύ λάθος επιλογές μαθημάτων, γι' αυτό σωστά σας τόνισε ο κύριος Τερζίδης πόσο σημαντικό είναι να διαλέξουμε τα σωστά μαθήματα. Πειράζει αυτό? Όχι κατά ανάγκη, διότι αυτά τα παιδιά ξαναδίνουν εξετάσεις κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά στα μαθήματα αυτά στα οποία είχαν μεγαλύτερη δυσκολία και συνήθως τελειώνουν και παίρνουν το δίπλωμά τους και προχωρούν και στις σπουδές τους. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία ξεκινάνε στο πανεπιστήμιο, γιατί είπα κάποια στιγμή πόσο αξιόπιστο είναι το σύστημα. Υπάρχουν παιδιά που ξεκινάνε στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν πάρει το δίπλωμά τους και το παίρνουν στην πορεία. Έρχονται, δίνουν ένα μάθημα και παίρνουν το δίπλωμά τους. Το καλό σε αυτό το slide είναι το ποσοστό επιτυχίας των σχολείων μας είναι ψηλότερο από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αλλά πάντως είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουμε. Πού σπουδάζουν οι μαθητές μας? Αν δούμε συνολικά την τελευταία πενταετία, τα ποσοστά είναι αυτά που βλέπετε. Έτσι έχουμε χωρίσει σε τρεις κατευθύνσεις που είναι οι πιο δημοφιλείς. Στην Αμερική συμπεριλαμβάνεται μέσα και ο Καναδάς. Άρα 25% στην Αμερική, 38% στην Αγγλία, 30% στην Ευρώπη. Αν δείτε βέβαια μόνο την περσινή κατεύθυνση των μαθητών, έχει λίγο αλλάξει, με περισσότερους μαθητές να επιλέγουν την Ευρώπη και την Αμερική και λίγο λιγότερους στην Αγγλία σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Δεν ξέρω αν κάτι σας λέει αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές της δικές σας, των γονιών δηλαδή και των μαθητών. Η σύμβουλή μας, να σηκωθείτε να σας δούνε κιόλας μια στιγμούλα, η κυρία Προεστοπούλου, η κυρία Δανίσκας, νάτες αν έχετε ερωτήσεις και για αυτές. Ελπίζουμε ότι θα ασχοληθείτε πιο πολύ μαζί μας και όχι μαζί τους σήμερα, μαζί τους σε δύο χρόνια από τώρα. Αν δείτε λοιπόν τον περσινό αντίστοιχο πίνακα, θα τον δείτε λίγο διαφορετικό. Αλλά οι σύμβουλοι είναι εξοικειωμένοι και απολύτως εξειδικευμένοι και στις τρεις αυτές περιοχές. Διάφορες χώρες στην Ευρώπη, Μεγάλη Βρετανία, Αμερική και Καναδά. Μια άλλη ερώτηση και μια παρεξήγηση καμιά φορά είναι τι σπουδάζουν οι μαθητές του IB. Ή μπορεί να είναι ότι αν θέλεις ιατρική, μην πας στο IB, δεν μπορείς. Αν θέλεις νομική, όχι. Αν αυτό, όχι. Η απάντηση είναι ότι οι μαθητές μας σπουδάζουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μέσα σε αυτά και νομική και ιατρική και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Βλέπετε πίσω τις τάσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει σημασία η τάση. Η τάση είναι πολύ περισσότεροι μαθητές στις επιστήμες και στις φυσικές επιστήμες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες σε σχέση με τις πιο θεωρητικές κατευθύνσεις, ας πούμε. Βλέπετε και ιατρική, δεν βλέπετε πολλούς και δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να περάσουν στην ιατρική, δεν μου φαίνεται περίεργο, αλλά βλέπετε σε όλες τις κατευθύνσεις, σε πάση περιπτώσει, παιδιά. Και περνάω στην προπαγάνδα μου. Πίσω είναι η κατάταξη του Πανεπιστημίου της Σαγκάης, που θεωρείται από τις πιο έγκυρες παγκοσμίως και είναι τα 20 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Σε ποια από αυτά φοιτούν απόφοιτοι του προγράμματος IB? Σε όλα αυτά, εκτός από αυτά τα τρία, το ένα από τα οποία διδάσκει στα γαλλικά και οι μαθητές μας με τα γαλλικά δεν τα πάνε και πολύ καλά. Σε όλα τα υπόλοιπα έχουν φοιτήσει απόφοιτοι του IB. Πάμε και στην αντίστοιχη κατάταξη των Times. Okay. Που αφορά ευρωπαϊκά τώρα πια πανεπιστήμια μόνο, για να επικεντρωθούμε στο λίγο πιο κοντά μας. Αν το μαντέψατε σωστά και με προσέχετε, θα το βρήκατε. Ό,τι βλέπετε με κίτρινο είναι πανεπιστήμια στα οποία έχουν φοιτήσει μαθητές μας. Δεν έχουν φοιτήσει στα πανεπιστήμια που βλέπετε με άσπρο χρώμα. Κάποια από αυτά κάνουν το λάθος να διδάξουν στα γαλλικά και δυστυχώς εκεί δεν τα πάμε καλά. Στα σουηδικά επίσης δεν τα πάμε πολύ καλά. Στα υπόλοιπα όλα έχουν φοιτήσει μαθητές μας και βέβαια πολλά από αυτά τα είδατε και προηγουμένως στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το ΕΤΧ στη Ζυρίχη, η Οξφόρδη, το Κέμπριτζ κτλ. Εδώ βλέπετε αποτελέσματα αποφύτων μας, το πού τελικά φοιτούνε. Δεν σημαίνει ότι μόνο αυτό το πανεπιστήμιο τους πήρε. Τους περισσότερους από αυτούς τους είχαν πάρει και πολλά άλλα πανεπιστήμια. Είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο επέλεξαν να φοιτήσουν αυτοί οι μαθητές. Αριστερά βλέπετε το έτος αποφύτησης, αμέσως μετά το σχολείο, αμέσως μετά τη βαθμολογία με άριστα το 45, πανεπιστήμιο, χώρα σπουδών και κλάδος. Η συγκεκριμένη ομάδα, παρεμπιπτόντως οι ντομογραφίες, το Pinewood είναι το PWD,
και το Ανατόλι είναι το Αλφανίταφ. Άρα είναι μαθητές και Pinewood και Ανατόλι και το πού σπουδάζουν. Η σειρά με την οποία τα βλέπετε είναι αλφαβητική σειρά κατά χώρα σπουδών. Άρα λοιπόν βλέπετε Καναδά, Ελβετία, Τσεχία, βλέπετε την Ελλάδα, το είπα στην αρχή, ήταν η πρώτη μαθήτρια στη χρονιά της, αν θυμάμαι σωστά, η συγκεκριμένη, η οποία τελειώνοντας από το IB συνέχισε στο ACT, είναι το Πανεπιστήμιο του Ανατόλια, βλέπετε Ολλανδία, βλέπετε Αγγλία, βλέπετε Αμερική. Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, θα σας δείξω και άλλες, εδώ βλέπετε βαθμολογίες από 40 μέχρι 45. Με τέτοιες βαθμολογίες καταλήγει το 5% των μαθητών παγκοσμίως. Μιλάμε για πάρα πολύ καλούς μαθητές και μαθητές οι οποίοι προφανώς έχουν κουραστεί, αλλά έχουν μπει και στη λογική αυτή την οποία σας εξηγούσα. Αυτή που σας είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, οπότε δεν θα συνεχίσω. Βλέπετε πανεπιστήμια από τα 20 καλύτερα του κόσμου, έτσι, ETH, UCL, LSE, Oxford, Imperial, Chicago, UPenn, το Princeton, και βλέπετε και ό,τι σχολή μπορείτε να φανταστείτε. Θα μου πείτε, λογικό είναι αυτό, αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτικά, μπράβο τους, με τέτοιους βαθμούς πετυχαίνουν. Πάμε λίγο παρακάτω, λοιπόν. Πολύ καλές βαθμολογίες και εδώ, 36 με 39, αλλά όχι αυτές οι απολύτως άριστες. Άρα εδώ μιλάμε για ένα 15% περίπου. Πάλι η σειρά είναι αλφαβητική με τις χώρες. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δείτε και τις επιλογές των παιδιών. Όλο και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία, Αμερική. Θα δείτε πάλι πάρα πολύ γνωστά και πάρα πολύ σοβαρά πανεπιστήμια. Τώρα να πω μόνο μερικά από αυτά. Μποκόνι, Delft, το UCL, το St. Andrews, το Amherst, το Northwestern, το Pratt για αρχιτεκτονική, το Tufts, το Yale κλπ. Και θα δείτε και πάλι πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών. Και τι γίνεται και για τα παιδιά που είναι στον μέσο όρο ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τον μέσο όρο της χρονιάς. Σας είπαμε προηγουμένως ότι ο μέσος όρος ήταν 32 μονάδες. Εδώ είμαστε γύρω από τις 32, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και πάλι έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να δείτε το πόσο καλά είναι αυτά τα πανεπιστήμια, το πώς και πάλι έχουμε όλους τους κλάδους σπουδών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, νομική, οδοντιατρική, αρχιτεκτονική, data science, τέχνες, έτσι, η μόδα, ψυχολογία κτλ. Και βλέπετε και πάλι πολύ μεγάλη ποικιλία και χωρών και κλάδων σπουδών και πανεπιστημίων. Θα βρείτε και διάφορα προφίλ, αν ανοίξετε το βιβλιαράκι που σας δώσαμε, στο τέλος της τελευταίες σελίδες θα βρείτε κάποια προφίλ μαθητών μας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι μαθητές, τα μαθήματα που είχαν κάνει στο IB, τα πανεπιστήμια στα οποία φίτησαν και τα μαθήματα τα οποία έκαναν. Επίσης, επειδή μιλάμε για το βιβλιαράκι, στη σελίδα 15 θα δείτε όλα τα μαθήματα που έδειξε ο κύριος Τερζίδης σε μορφή πίνακα, άρα μπορείτε να παίξετε και λίγο με αυτό όταν θα σκέφτεστε τι μαθήματα θα θέλατε να κάνετε στο IB. Και πάλι μια γρήγορη ματιά στις έρευνες. Οι έρευνες λένε τρία πράγματα. Νομίζω και τα τρία είναι εξίσου σημαντικά. Δεν είναι μόνο το πρώτο. Το πρώτο είναι αυτό που σας έδειξα και εγώ, ότι οι απόφοιτοι του IB έχουν καλύτερες πιθανότητες εισαγωγής σε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Το δεύτερο όμως είναι το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να μπει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο. Μας ενδιαφέρει και να βγει, να τελειώσει, έτσι δεν είναι, και να τα πάει καλά. Άρα, αυτό που αποδεικνύουν οι έρευνες είναι ότι οι μαθητές του IB, προερχόμενο από όλο αυτό που σας περιγράψαμε και για το οποίο σας μίλησαν και τα παιδιά, είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντέξουν στο πανεπιστήμιο πια. Άρα, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να πετύχουν καλύτερους βαθμούς. Και για όποιον είναι έτσι πολύ των μαθηματικών και των γραφημάτων, μπορεί να δει λιγάκι και εδώ αυτό το γράφημα. Με σκούρο μπλε είναι απόφοιτη του IB. Όπα, κάτι πάτησα λάθος. Okay. Με σκούρο μπλε είναι η απόφοιτη του IB. 45% λοιπόν αυτών θα μπουν σε ένα από τα καλύτερα 20 πανεπιστήμια στη Βρετανία σε σχέση με τους Άγγλους συμμαθητές τους που ακολουθούν το πρόγραμμα των A-Levels. Αντίστοιχα, τον καλύτερο βαθμό στο πτυχίο, το λεγόμενο first, 22% των μαθητών IB σε σχέση με 19% μεταξύ μαθητών A-Levels.
Άλλη σημαντική πληροφορία για το IB, τα αμερικάνικα πανεπιστήμια δίνουν credits για τους αποφύτους του IB και για τα μαθήματά τους στο IB. Αυτό σημαίνει ότι τους απαλλάσσουν ουσιαστικά από το αντίστοιχο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ένας μαθητής λοιπόν που έχει κάνει μαθηματικά higher level, ας πούμε, ποιος μας είπε ο Αλέξανδρος προηγουμένως, δεν χρειάζεται να κάνει το εισαγωγικό μάθημα μαθηματικών στο πανεπιστήμιο. Με δύο λόγια, το αμερικάνικο πανεπιστήμιο και όχι οποιοδήποτε, αλλά πανεπιστήμια όπως το Yale ή το UPenn, αναγνωρίζουν, αν θέλετε, ότι το επίπεδο του IB έχει φτάσει πια να καλύψει και το επίπεδο του πρώτου τετραμήνου στο πανεπιστήμιο. Και αυτό μπορεί να έχει και οικονομική σημασία για τις οικογένειες, γιατί μπορεί το παιδί να τελειώσει σε 3 χρόνια. Είχαμε παιδιά που στην Αμερική, που είναι τετραετής η φοίτηση, τελείωσαν σε 3 χρόνια λόγω αυτού. Δύο πράγματα μόνο έτσι για οικονομικά θέματα, γιατί δεν θέλω και να κουράσω πάρα πολύ. Στην Αμερική τα δίδακτρα, θα ξέρετε, ίσως κυμαίνονται σε αρκετά ψηλά επίπεδα και έχει και μεγάλη διαφορά από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Μπορεί και να μιλάμε για μεταξύ 50 και 60 χιλιάδες ευρώ. Στη Μεγάλη Βρετανία οι Έλληνες υπήκοοι είναι πλέον στην κατηγορία overseas, άρα τα δίδακτρα και πάλι ποικίλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. Δεν είναι όσο πιο πειραματικό το πτυχίο, τόσο πιο ψηλά τα δίδακτρα. Πάνω κάτω κυμαινόμαστε ανάμεσα στις 15 και 25 χιλιάδες ευρώ. Στη Γαλλία και στη Γερμανία, σε γαλλόφωνα όμως και γερμανόφωνα πανεπιστήμια, υπάρχει ένα ελάχιστο κόστος εγγραφής, λίγο πολύ μηδενικά δίδακτρα, και στην Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά. Κάτι που έχει πολύ σημασία, η Αμερική που έχει και το ψηλότερο κόστος, το μεγαλύτερο ύψος διδάκτρων, είναι όμως και η χώρα που προσφέρει τις περισσότερες υποτροφίες. Και χάρη στους καταπληκτικούς μας συμβούλους, τα πάμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό είναι το επόμενό μου slide. Στη Μεγάλη Βρετανία πάλι, σιγά σιγά αρχίζουν τα πανεπιστήμια να κάνουν είτε εκπτώσεις, είτε να δίνουν επιδοτήσεις για τα έξοδα τα καθημερινά, είτε κάποιες υποτροφίες σε μαθητές μας. Πού θέλω να καταλήξω. Καμιά φορά φανταζόμαστε ότι οι σπουδές στο εξωτερικό μπορεί να είναι πανάκριβες. Εγώ θα έλεγα να σκεφτεί κανείς πόσο θα κόστιζε αν το παιδί σας περάσει στην Κρήτη ή στην Αθήνα ή κάπου εκτός Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και αρκετά συχνό. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί τα έξοδά σας να είναι περίπου τα ίδια, όπως να σπουδάζει το παιδί σας σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Δεν τις πενεύω αδίκως, τις συμβούλους. Δείτε εδώ τις υποτροφίες που έχουν αποσπάσει οι μαθητές μας από αμερικάνικα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι ο μέσος όρος. Και να θυμάστε ότι αυτές οι υποτροφίες έχουν να κάνουν και κυρίως με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Δεν ετούνται δηλαδή όλοι οι μαθητές το ίδιο ποσό. Το ποσό που ετείται ο καθένας έχει να κάνει με την οικονομική του κατάσταση. Όσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει, τόσο μεγαλύτερο ποσό θα ζητήσει. Και αντιστρόφως, αυτός που δεν έχει ανάγκη, δεν θα ζητήσει και να ζητήσει δεν θα λάβει, αν τα εισοδήματα είναι πολύ μεγάλα. Έτσι. Αλλά ο μέσος όρος υποτροφίας έφτασε να είναι μέχρι και 60.000 δολάρια. Στην Αγγλία, το πάνω, εδώ βλέπετε το Imperial και κάτω το Sheffield. Εδώ την Ισπανία και το IE, ένα πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο που εξειδικεύεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Κάτω το American University in Paris. Και τα 4, τι κοινό έχουν αυτά, ότι δίνουν υποτροφίες μόνο σε, ή μάλλον υπάρχει κατηγορία υποτροφιών που είναι αποκλειστικά για αποφύτους IB. Έτσι, άρα και αυτό νομίζω κάτι λέει για την αξιοπιστία που έχει το πρόγραμμα. Και κάποιοι από αυτούς, αν προλαβαίνετε να διαβάσετε λίγο τη γράφη, λέει ότι θεωρούμε ότι οι μαθητές IB είναι οι καλύτεροι και οι πιο ενεργοί μαθητές στο πανεπιστήμιό μας. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε σχεδιάσει αυτές τις υποτροφίες για να προσελκύσουμε αποφύτους IB. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ξαναθυμίζω, δεν θέλουμε, θέλουμε οι μαθητές που θα έρθουν στο IB να ξέρουν τι κάνουν και να θέλουν να το κάνουν. Άρα, να σκεφτείτε όλα αυτά που είπαμε και πόσο σημαντικά είναι για σας και αν είστε προετοιμασμένοι, οι μαθητές, έτσι, να έρθετε δυναμικά. Αυτό θέλουμε, να θέλετε να μάθετε, να θέλετε να ακούσετε, να θέλετε να μπείτε σε αυτήν τη διαδικασία που περιγράφουμε. Να μην φοβάστε, όλοι φοβούνται ίσως όταν αρχίζουν το IB, αλλά νομίζω είδατε ότι γρήγορα το ξεπερνάμε αυτό και με τη βοήθεια των καθηγητών μπορούμε να πάμε μπροστά.
φτάνει να μας ακούτε και να έχετε όρεξη. Ποια είναι τα κριτήριά μας λοιπόν? Βαθμολογικό το 1, μέσος όρος βαθμολογιών πάνω από 16,5 λοιπόν. Δεύτερο, το επίπεδο αγγλικών. Γι' αυτό κάνουμε και το διαγνωστικό τεστ, το οποίο ανέφερε και ο κύριος Τερζίδης. Και για να δούμε σε ποιο μάθημα αγγλικών σας ταιριάζει καλύτερα να μπείτε, αλλά είναι και κριτήριο εισαγωγής. Προφανώς είναι ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα, όσο καλύτερα τα αγγλικά, τόσο καλύτερα για το μαθητή. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα παιδιά, είτε από το σχολείο μας είτε από άλλα σχολεία, συνήθως διδάσκονται αγγλικά από πολύ μικρή ηλικία και ποτέ σχεδόν δεν είχαμε πρόβλημα σε αυτό. Το τρίτο που μας ενδιαφέρει είναι τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα. Θέλουμε ένα μαθητή, μια μαθήτρια που να ενστερνίζεται όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα, να κάνει και πράγματα εκτός τάξης, να δείχνει έτσι μια κατανόηση και έναν αλλήλο σεβασμό, αν το πούμε έτσι. Το πρόγραμμα υποτροφιών του σχολείου σύντομα θα ενημερωθεί στο σελίδα μας, ακόμα δεν έχει τις αντίστοιχες πληροφορίες. Λίγα πράγματα λοιπόν γι' αυτό. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις υποτροφιών έχουν μόνο οι άριστοι μαθητές. Αυτό σημαίνει 18,5 και πάνω στην τρίτη γυμνασίου, 18,1 και πάνω στην πρώτη ηλικίου. Έχουμε δύο κατηγορίες υποτροφιών. Η μία έχει εισοδηματικά κριτήρια και η άλλη αφορά τιμητικές υποτροφίες, άρα είναι ανεξάρτητη από τα εισοδήματα και αφορά ένα μικρό σχετικά ποσοστό επιβράβευσης περισσότερο του μαθητή. 10% είναι οι τιμητικές υποτροφίες, ενώ η άλλη κατηγορία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% ανάλογα με τα εισοδήματα. Πώς δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τις υποτροφίες? Το δηλώνετε μέσω της αίτησής μας. Όταν θα κάνετε την αίτηση για το IB, υπάρχει κουτάκι που λέει αν ενδιαφέρεστε, κάνετε κλικ εκεί και δηλώνετε και το ποσοστό που σας ενδιαφέρει. Προφανώς, αν μιλάμε για τις υποτροφίες που έχουν και εισοδηματικά κριτήρια, εκεί απαιτούνται και οικονομικά έγγραφα. Στις 21 Απριλίου, λοιπόν, και μέρα Κυριακή, κάνουμε τις εξετάσεις υποτροφιών στα αγγλικά και στα μαθηματικά. Συμμετοχή στις εξετάσεις είπαμε ότι δεν είναι υποχρεωτική, αφορά μόνο τα παιδιά που θα κάνουν έτοιμα για υποτροφία. Οι υπόλοιποι μαθητές που δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις υποτροφιών, την ίδια μέρα θα δώσουν το διαγνωστικό τεστ αγγλικών. Έτσι. Μετά τις εξετάσεις, οι καλύτεροι στις εξετάσεις θα περνούν από μια συνέντευξη με επιτροπή καθηγητών, ακολουθεί η ανακοίνωσή μας και αποφασίζει ποια οικογένεια, εάν δέχεται ή όχι την υποτροφία. Το επόμενο σας βήμα, λοιπόν, και πριν την αίτηση θα έλεγα, γιατί η αίτηση δεν έχει καν ανοίξει ακόμα, οι αιτήσεις για το IB ξεκινούν την 1η Απριλίου, το επόμενο σας βήμα είναι να κλείσετε ένα ραντεβού, είτε με την κυρία Μπακόλα, είτε με τον κύριο Τερζίδη, είτε μαζί μου, ίσως και με την κυρία Αντωνάκου, που να σας τη γνωρίσω, να σηκωθεί λίγο, είναι η σύμβουλος έτους, η σύμβουλος της χρονιάς, αναφέρθηκε ο κύριος Τερζίδης. Με έναν από τους τέσσερις μας, λοιπόν, η συνέντευξη είναι υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας και γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε τα παιδιά σας και γιατί θέλουμε να σας συμβουλέψουμε σε σχέση με τις επιλογές μαθημάτων. Άρα το πρώτο βήμα θα είναι αυτό. Σε 2-3 μέρες θα πάρετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από εμάς που θα σας λέει και τις λεπτομέρειες πώς να κλείσετε ραντεβού. Άρα υπομονή 2-3 μέρες και μετά αρχίζουμε να κλείνουμε τα ραντεβού. Πάμε, Νίκο, στην αίτηση. Η αίτησή μας είναι ηλεκτρονική. Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα, έτσι όπως σας δείχνει ο κύριος Φιντανίδης. Πάμε στη σελίδα του IB, πάμε στην αίτηση εγγραφής, λοιπόν. Και άμα δείτε εδώ, πάμε προς τα κάτω, έχει οδηγίες και περνάμε με αυτό το σύνδεσμο, εν πάση περιπτώσει, κάνετε και την αίτηση εγγραφής. Γονείς που είναι καινούργοι στο Ανατόλια, δηλαδή που τα παιδιά σας δεν φοιτούν στο Ανατόλια αυτή τη στιγμή, απλά να ξέρετε ότι προηγείται ένα βήμα, σας πάει όμως αυτή η σελίδα, κάνετε ένα λογαριασμό γονέα, υπάρχει ένα parent portal, ανοίγετε λοιπόν έναν λογαριασμό ως γονείς και μετά καταθέτετε την αίτηση. Έτσι. Κρατάμε και μία σειρά προτεραιότητας, οπότε όποιος είναι απολύτως αποφασισμένος, μην το αργήσετε πάρα πολύ, μην το φτάσετε δηλαδή προς το τέλος, γιατί έχουμε και συγκεκριμένες θέσεις. Η αίτηση λοιπόν ξεκινάει 1η Φεβρουαρίου και κλείνει στις 21 Απριλίου. Είναι η μέρα που κάνουμε και τις εξετάσεις υποτροφιών και το διαγνωστικό τεστ των αγγλικών.
Προγραμματίζουμε επίσης και μία παρουσίαση από καθηγητές για τα μαθήματα. Έτσι, αυτό θα γίνει στα τέλη Μαρτίου. Μέχρι τότε όμως, όπως είπε και ο κύριος Τερζίδης, μπείτε στην ιστοσελίδα, δείτε τους οδηγούς μαθημάτων και αρχίστε να σκέφτεστε τι θέλετε. Αν απαντήσαμε και τα τέσσερα αυτά ερωτήματα, τα πήγαμε πολύ καλά. Και μπορείτε να σκεφτείτε με την ησυχία σας, λοιπόν, εάν το πρόγραμμα αυτό ταιριάζει σε εσάς, στους μαθητές ή για τους γονείς, στα παιδιά σας. Αυτά νομίζουμε είναι αυτά που πρέπει να σκεφτείτε. Πώς θέλω να μαθαίνω, το πιο σημαντικό ίσως, πώς θέλω να προσεγγίζω το μάθημα, πώς θέλω να είναι η καθημερινότητά μου μέσα στο μάθημα. Τι θέλω να μάθω και πώς θέλω να αξιολογηθώ. Αν θέλω να αξιολογηθώ με βάση ένα σύστημα που εστιάζει στις δεξιότητες ή όχι, τι σκέφτομαι για το πανεπιστήμιο αργότερα και πώς το IB θα με βοηθήσει γι' αυτό και τέλος και τα οικονομικά θέματα. Μια πολύ ωραία εικόνα, δύο χρήσιμες ιστοσελίδες, έτσι, η πρώτη είναι η σελίδα του οργανισμού του IB και τα ιστοσελίδες των δύο σχολείων.